Το όνομά μου είναι Μαρία Στάτη. Γεννήθηκα στο χωριό Άγιος Ισίδωρος το 1940. Ο πατέρας μου, ο Σάββας Πολυχρόνης, η μητέρα μου, Ανούλα Φωτεινού, τα αδέρφια μου. Ο πατέρας μου με την μητέρα μου ζήσανε 5 χρόνια μαζί. Μετά η μητέρα μου τη χάσαμε. Έκανανε 2 παιδιά. Η μία είμαι εγώ και ο άλλος ήταν ο Μανώλης μου. Μετά ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και πήρε την Γιαννίτσα Βονάκη και πολλοί χρόνοι μετά που επαντρεύτηκε και αποκτήσανε μαζί 10 παιδιά. Εγώ όταν πήγα με τη μητριά ήμουνα 6 χρονών. Τη μητριά μου εγώ την αγαπούσα. Όπου πήγαινε ήθελα να ήμουν μαζί της. Μετά πήγα σχολείο, 1, 2, 3 χρονιές, 4. Μετά αποκτήσανε 2-3 παιδιά και έπρεπε να κοιτάζω τα παιδιά. Βγήκα από το σχολείο και μετά που μεγάλωσα λίγο, ο πατέρας μου άρχισε και με έπαιρνε στις εργασίες μαζί του. Στο σκάψιμο, στο θέρος, τους έφερνα νερό, σταλόνισμα. Όλα αυτά βοηθούσαμε τους γονείς μας. Ήταν τυραννία στο χωριό. Όταν εθερίζαμε, κοιμόμασταν έξω στα χωράφια. Μετά σταλόνισμα, ο πατέρας μου είχε και το μαγαζί και μας έφυγε μαζί με τον αδερφό μου. Και έπρεπε να κάνουμε εμείς το να γυρεύα άμεστε στα ζώα από πίσω, να αλωνίζουμε το σιτάρι και να έρθει πια ο πατέρας μας μετά να μας ρίχνει μέσα άλλο, να μας κάνει ύστερα. Όταν εξηγυρίζαν το σιτάρι, έπρεπε να το κουβαλήσουμε. Ο πατέρας μου δεν είχε ώρα να τα κάνει αυτά. Εγώ έπρεπε να τα κάνω όλα, να τα κουβαλάμε στο χωριό λίγα-λίγα με τα γαϊδουράκια, με τα αυτά μαζί με τον αδερφό μου και μου βοηθούσε αυτός και τα παίρναμε στο χωριό να τα πάρουμε τα ασάρματα, τα χόρτα, να ταΐζουν τα ζώα, να πάρουμε τα σιτάρια να κάνουμε το ψωμί μας. Αυτά θυμάμαι από τότε. Η δασκάλα μας την πρώτη τάξη ήταν η Άννα, τη λέγανε Άννα. Καλή γυναίκα, καλή δασκάλα. Δεν θυμάμαι και πολλά, ούτε αταξίες έκανα εγώ, δεν θυμάμαι αταξίες για αυτά. Παρακολουθούσα τα μαθήματά μου, σχολούσα, δεν διάβαζα και πολύ. Αυτό ήταν, εγώ πήγαινα και ήμουν απασχολημένη με τα μικρά. Μετά με βγάλαν από το σχολείο για να κρατάω τα παιδιά που πηγαίναν αυτοί στα χωράφια και μετά 1-2 χρόνια από αυτό βγήκα και εγώ στα χωράφια και κάναμε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Όταν έγινα 19 χρονών, εγώ ήμουν πολύ περιορισμένη στο χωριό. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός. Δεν έβγαινα πολύ με φιλενάδες έξω. Η φιλενάδα μου ήταν μόνο η ξάδερφή μου. Είχα πολλές φιλενάδες, όχι λίγες. Στο σχολείο όταν ήμασταν είχα πολλές. Οι συνομήλικες μου ήταν 40 κορίτσια. Η μόνη που άμα είναι μεγάλωσα πια ήταν μόνο η ξάδερφή μου, η Δέσποινα Γιακοσάβα. Μετά έγινε παπά Μανώλη. Με αυτή είναι συνεργαζόμαστε, ο χορούς και τέτοια εγώ δεν πήγαινα. Ήμουν πολύ κλεισμένη από τον πατέρα μου. Δεν μ' άφηνε πολύ να βγω έξω, λόγω πιστεύω ότι επειδή εγώ δεν είχα μάνα και ήμουνα με τη μητριά. Μια μέρα πήγαινα
Επίνα στο να μπει να ποτίσω και καθόμουν πάνω στο γαδουράκι και ερχόταν και ο κουνιάδος μου ο Νικόλας με το ποδήλατο και μου πιάσε αυτός και μου λέει να σε στείλουμε στην Αυστραλία. Θέλω εγώ να πάω στην Αυστραλία, γιατί να πάω στην Αυστραλία. Εγώ δεν θέλω να ξενιτευτώ, του έλεγα. Θα πας εκεί, εδώ τυραννιέσαι πολύ, όλο βάσανα, όλο δουλειές, θα πας εκεί, εκεί θα πας και θα κάθεσαι. Θα είσαι στο σπίτι σου. Εγώ θέλω να είμαι εδώ, κοντά στους γονείς μου, κοντά στον πατέρα μου, στον πάππο μου, του έλεγα έτσι. Δεν θέλω να πάω στην Αυστραλία. Μια μέρα, στο σπίτι μας, εκεί που ήμουν πίσω, έρχεται μια... Η θεία μου ήταν, η θεία μου Βασιλεία, και μου λέει, έλα πάνω στην μάμη που σε θέλει μάμη κάτι. Με πήραν εκεί και ήταν η γιαγιά μου, ήταν οι θείες μου, ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί. Και με πήραν και μου λένε, θα σε στείλουμε στην Αυστραλία, θα πας στην Αυστραλία να πάρεις το Θανάση του Τσανκαράκη. Μόλις μου το είπαν εμένα, δεχτεί εγώ. Εν τω μεταξύ είχα κι άλλες. Μου λέγαν και για άλλους ο πατέρας μου, αλλά εγώ δεν ήθελα να πάω πουθενά. Όχι, όχι, δεν πήγαινα. Μόλις μου πάνε με το Θανάση, η Μαρία ναι. Ήρθα στην Αυστραλία το 1960, Μάιο μήνα, με το Πατρίς. Μέσα στο Πατρίς, την πρώτη εβδομάδα, το ταξίδι ήταν η θάλασσα εντάξει, γαλήνη. Πέρασα καλά μια εβδομάδα. Μετά από αυτό, εγώ έπεσα στο κρεβάτι. Ζαλιζόμουν πολύ. Μόλις μπήκαμε, νομίζω, στον ωκεανό, δεν σηκώνουμουν να πάω να φάω. Ήταν ένα κοριτσάκι από το Γιαννάδη, Ειρήνη την λέγανε. Λοιπόν, αυτή η Ειρήνη επήγαινε, χωρίς να της πω τίποτα, καλό κοριτσάκι, επήγαινε και ζητούσε του μάγειρα ένα μήλο και μου φέρνε στο κρεβάτι και έτρωγα ένα μήλο. Με ένα μήλο έφτασα στην Αυστραλία. Στο Σίδνεϊ βγήκαμε. Πριν να βγούμε, είχε Έλληνες εκεί στο... μας βλέπανε που κατεβαίναμε, που θα βγαίναμε έξω και μας ρωτούσανε, «Εσύ από πού είσαι, εσύ από πού είσαι». Τους λέω και είπα κι εγώ σε ένα, λέω, «Εγώ είμαι από τη Ρόδο». «Ε, καημένη κι εσύ», μου λέει αυτός, «πού άφησες το μαντράκι και ήρθες εδώ». Εγώ δεν ήμουνα στο μαντράκι, του λέγω. Εγώ ήμουνα στον Άγιο Ισίδωρο, μέσα στα χωράφια, μέσα στα αγκάθια και μέσα στα βάσανα. Έτσι του είπα. Μετά μπήκαμε στο τρένο. Στο τρένο μέσα δεν ζαλίστηκα και τόσο πολύ στο τρένο. Το τρένο μ' άρεσε καλύτερα από το καράβι. Μέχρι τώρα, να μην μου πεις να μπω στο καράβι. Δεν θέλω να μπω μέσα στο καράβι καθόλου. Τίποτα, ούτε κρούζ θέλω. Θέλει ο Θανάσης να πάει καμιά φορά σε κανένα κρούζ. Εγώ δεν μπορώ. Και κατέβηκα από το τρένο. Ήταν εκεί ο θείος μου ο Παναγιώτης, η θεία η Σεβαστή, ο θείος ο Θανάσης ο άντρας μου, η θεία μου η Ελευθερία. Με παραλάβαν αυτοί και με βάλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πήγαμε στο σπίτι τους. Δεν ήταν και πολύ μακριά, κοντά ήταν το σπίτι εκεί στο τρένα. Πήγαμε εκεί, η θεία μου η Ελευθερία μου λέει, «Φύσ' τα πράγματά σου και θα πας τώρα να κάνεις ένα μπάνιο». Με έστειλε πρώτα να κάνω ένα μπάνιο και μετά θα ετοιμάσουμε το φαΐ εμείς να έρθεις να φάμε. Εμπήκα εγώ
Είναι σαν αστείο τώρα αυτό που θα το πω, το πω. Μπήκα εγώ στο μπάνιο και μου λέει αυτή, ξύρισε λίγο τα ποδάρια σου, τα ποδάρια μου είχαν παθρίες. Πώς θα τα ξύριζω τώρα εγώ, είδα ένα ξυράφι εκεί και έπιασα και τα ξύριζα τα ποδάρια μου με το ξυραφάκι εκείνο χωρίς, έτσι με τα γέρια μου. Έκανα τόση ώρα μέσα, αυτοί κάθονταν και με περιμέναν να βγω έξω. Ήρθε η ελευθερία και χτύπησαν την πόρτα. Μαρία, τι κάνεις μέσα, εμείς σε περιμένουμε. Λέω, να, αυτό κάνω τα πόδια μου, λέει. Άστα τώρα τα πόδια σου, λένε. Τσέλα έξω να φάμε. Όταν πήγα έξω, πιο είδα εγώ τα φαγητά πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Λέω, τι είναι εδώ πέρα. Την άλλη μέρα που ξημέρωσε, σηκωθήκαμε το πρωί, φτιάχναν αυτές, τηγανίζαν μπάικο, κάνανε τσάι, εφάγαμε. Ένα'ρτη 10 η ώρα, Μαρία, πάμε να πιούμε τσάι τώρα. Πάλα φάμε, με τώρα ακόμα είναι, πάλι φαγητό, τώρα ακόμα φάγαμε. Μου φάνηκε η Αυστραλία παράδεισος. Σε 3 εβδομάδες μέσα έγινε ο γάμος μας. 3 εβδομάδες παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε το 4 Ιουνίου 1960. Επαντρευτήκαμε. Όταν παντρευτήκαμε πια, εγώ έφυγα, έμενα εκεί με το θείο μου, με τους θείους εκεί κάτω για 3 εβδομάδες. Μετά επαντρευτήκαμε και πήγαμε και μέναμε εμείς μοναχοί μας. Σε ένα μικρό φλατάκι ήταν εκεί κοντά στη Βασιλική και στο Μανώλη, ήταν δικό τους. Μας το δώσαν αυτοί οι άνθρωποι πολύ φτηνά αυτό το. Ήταν ένα δωματιά, δύο δωματιάκια, ήταν σαν κουζίνα, όχι το. Ωραία επερνούσαμε εκεί πέρα, ήταν ωραία. Έπιασα και δουλειά μετά. Με έπαιρνε η Μαρία, η εξάδερφη του Θανάση, το Μαριό που το λέγαμε. Αυτή με έπαιρνε. Με έπαιρνε και γυρίζαμε να βρούμε δουλειά. Τελικά βρήκαμε μια δουλειά στα τσουβάλια. Εκεί που ράβαν τα τσουβάλια που μπαίναν μέσα οι πατάτες. Τα πατάτα ο μπέξ που τα λέτε εδώ. Τα ράβαν οι μηχανές, εγώ το πιάνα από τη μηχανή, το κόβα από τη σειρά που έβγαινε της μηχανής και το στίβαζα. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Μ' άρεσε πιον εκεί, μ' άρεσε. Μετά όμως αυτό το εργοστάσιο μεταφέρθηκε και πήγαινε μακριά. Εγώ δεν μπορούσα να πάω μακριά. Πώς θα πήγαινα εκεί πέρα, γλώσσα δεν ήξερα. Ούτε οδηγούσαμε, ούτε τη συγκοινωνία ήξερα και δεν ακολουθήσα, δεν πήγα μαζί τους. Βρήκα άλλη δουλειά, πήγα σε ράψιμο. Πήγα απέναντι εκεί στο σπίτι του θείου. Είχε ένα εργοστάσιο, το λέγανε Jennings. Εκεί δούλεψα 7 χρόνια. Εκεί έμεινα έγκυος την Άννα. Όταν έμεινα έγκυος την Άννα, ήμουνα στο ράψιμο πια, έραβα εκεί. Γεννήθη η Άννα το 1961. Κάθισα στο σπίτι μόνο 3 μήνες. Μετά δίναμε τα εκείνη την εποχή τα παιδιά και μας τα κρατούσαν. Μας τα κρατούσαν άλλες γυναίκες και τις πληρώναμε. Στην αρχή την κρατούσαν την Άννα μου, η Νουνά μου, η Βασιλεία, η συγχωρεμένη. Μετά ερώστησαν εκείνη και έπρεπε να κοιτάξω να βρω καμιά άλλη. Μέχρι να βρω γυναίκα, μου έκαμε την ευκολία η Βασιλική Πίτα. Πίτα που τη λένε εδώ, Παναγιώτου, του πίτα η μάνα.
Και το κρατούσαν το παιδί και λεφτά δεν μου παίρνε. Αυτοί που μας δώσαν και το φλατάκι εκεί πέρα. Και δεν μου παίρνε λεφτά, αλλά δεν ήθελε να το κρατήσει για πάντα. Αλλά θα σου κάνω την ευκαιρία. Θα το έχω δω το παιδί, να μην χάσεις τη δουλειά σου. Μετά την πήρα πια στη Στελιανή. Τη Σιόρενα που λέμε. Την κρατούσαν η Στελιανή η καημένη. Όταν η Άννα πια μεγάλωσε και πήγαινε στο σχολείο, ύστερα ο Θανάσης επήρε το μαγαζί. Παράτησα το ράψιμο. Πήγα στο μαγαζί μαζί του. Η Άννα πήγαινε στο σχολείο τότε. Την πρώτη τάξη την έκανε στο West End. Μετά πήγαμε στο Ακάσια Ρίτς. Μετά, 5 χρόνια, γεννήθηκε η κόρη μου η μικρή, Τσαμπίκα, το όνομά της. Στις 14 Δεκεμβρίου 1966. Η κόρη η μεγάλη έχει 2 παιδιά. Ο Κώστας και ο Θανάσης και η Τσαμπίκα μου έκαμε 3 παιδιά, 1 γέννα. Ήταν ένα κοριτσάκι και 2 αγόρια. Η Μαριάνθη, ο Μανώλης και ο Θανάσης. Δουλεύαμε πολύ σκληρά μαζί με τον άντρα μου. Πολλές ώρες, αλλά περνούσαμε καλά. Περάσαμε καλή ζωή μαζί με τον Θανάση. Δεν έχω κανέναν παράπονο. Να είναι καλά. Παράδεισος μου φαίνεται και η Αυστραλία και η ζωή μου. Δάκρυσα. Γιατί ζωή στην Ελλάδα δεν ξέρω. Εμένα η ζωή μου εδώ άρχισε. Και τώρα φυτεύω τις κολοκυθιές μου, τα φασόλια μου, τα πιπεριές μου, τις μελιτζάνες μου, όλα αυτά. Και μ' αρέσει να μαγειρεύω κάποτε και να έρχονται τα παιδιά μου να τρώμε όλοι μαζί. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Φυσικά, ακολουθώ και τον άντρα μου, αυτός του αρέσει να πηγαίνει έξω. Πάμε εκδρομές με τη βοήθεια της κυβέρνησης, με μικρά λεωφορεία, κάθε μήνα πάμε μια εκδρομή. Όλα αυτά μ' αρέσουνε.